Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλή χρόνια. Καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε, καλησπέρα κύριε Βούτσινε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από τις φιλόξενες συχνότητες σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να τα δούμε. Επιτροχάδη, ξεκινώντας από ένα γενικό πολιτικό σχόλιο και την αισιοδοξία που υπάρχει στην συγκυβέρνηση, κύριε Χιμάρα, ίσως δεν τη συμμερίζεται ο κόσμος και με ορίζοντα την αξιολόγηση, η οποία δείχνει να καρκινοβατεί. Μιλάτε για να κλείσει συμφωνία. Γιατί γι' αυτό μιλάμε και το τι θα γίνει αν θα χρειαστεί να πάμε σε νέες διαπραγματεύσεις, αν αστοχήσει και αποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταρχάς, η κυβέρνηση, οι διαπραγματευτές από την πλευρά της Ελλάδας, της χώρας μας, αυτή τη στιγμή το χειρίζονται πάρα πολύ καλά, όπως έχουν κάνει και εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχει όντως, είναι ζωντανή μια διαπραγμάτευση όπως πάντα, θα πρέπει να κλειδώσει και να πέσουν οι υπογραφές για να είμαστε σίγουροι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έρθει η συμφωνία, είναι ζήτημα χρόνου. Απλώς θα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως είναι οι δυσκολίες που θα περάσει η Γαλλία και η Γερμανία. Και αναφέρουμε φυσικά στις εκλογές που θα έχει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Προσπαθούν δηλαδή. Πιστεύετε ότι οι δηλώσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από τους Γερμανούς, έχουν σχέση και με τις εκλογές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη? Θα το πω καθαρά ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση στο δικό τους κομμάτι, δηλαδή για μέσα στη Γερμανία. Όπως πολλές φορές στο παρελθόν είχαν κατηγορηθεί και ελληνικές. Του παίζουν σκληροί δηλαδή απέναντι στην Ελλάδα για να εντυπωσιάσουν τους δικούς τους. Αν βάλετε και την δήλωση, ή μάλλον τη διαρροή που κάνανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας, ότι θα πρέπει να δούμε και την υλοποίηση της συνθήκης για τους λαθρομετανάστες που έχουν βρεθεί στη Γερμανία και που δεν αποδέχονται, δεν είναι νόμιμοι κατά τη γνώμη τους για να πάνε στην πρώτη χώρα υποδοχής, ναι, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα για εσωτερική κατανάλωση. Μάλιστα. Διότι δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν γι' αυτό εφόσον οι ίδιοι δεν έχουν εφαρμόσει τη συμφωνία για να φύγουν αυτοί που έχουν λιμνάσει στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, και έπρεπε ήδη να έχουν απορροφήσει και είναι νόμιμοι. Το σημαντικό ερώτημα σε αυτή τη φάση είναι αν πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης πριν από τις κρίσιμες ημέρες του Μαρτίου, δηλαδή να μην περάσουμε από τον έλεγχο για την ποσοτική χαλάρωση και τελικά δεν την πάρουμε. Οτιδήποτε πούμε θα είναι εκτιμήσεις. Διότι η διαπραγμάτευση, σας είπα πάλι, ότι έχει αυτά τα προβλήματα, μάλλον αυτές τις, αυτά τα δηλαδή κανάλια. Δηλαδή δεν αποκλείεται κι εσείς κάποιο περίεργο πολιτικό ατύχημα, έτσι? Πολιτικό ατύχημα δεν θα είναι, όπως δεν έχουν γίνει και άλλα πολιτικά ατυχήματα, δηλαδή που καθυστερήσαν συμφωνίες για τον Α ή Β λόγο, και ενώ λέγαμε ότι... Το πολιτικό ατύχημα στο Σαμαρά το μεθόδευσε όμως ο Σόιμπλε. Όχι, δεν ήταν πολιτικό ατύχημα με την έννοια που το λέτε. Γιατί αν έτσι θυμάστε, όπως το λέω, δεν είναι ατύχημα, το μεθόδευσε. Αν θυμάστε και τότε, λέγανε ότι αν δεν υπογραφεί η συμφωνία το Μάιο θα καταρρεύσει και φτάσαμε ναι, 12 ναι. μήνες μετά και δεν είχε υπογραφεί και η Ελλάδα ζούσε και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κάποιοι λέγανε ψέματα και τότε μέσα στην Ελλάδα, και θα πρέπει ο ελληνικός λαός και να τους θυμηθεί και να φιλτράρει επιτέλους αυτά που του λένε. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι. Και ξέρετε ότι είμαι δίκαιος, δηλαδή μιλάω τώρα για άλλο χώρο. Για αυτά που λέγανε άλλοι, εγώ ήμουν προσεκτικός και τότε. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι σε βάρος της Ελλάδος σε κάθε περίπτωση και αυτό διαπιστώνει περισσότεροι εκτιμητές, κύριε Χιμάρα. Όσο καθυστερούν όλες οι διαδικασίες, η χώρα μας επιβάλλεται και με ορίζοντα να πληρώσει υποχρεώσεις που έχει το καλοκαίρι. Γι' αυτό θα πρέπει να κλείσει αξιολόγηση, να πάρει χρήματα. Ο χρόνος είναι εις βάρος όλων. Και κρατήστε το όπως το λέω, διότι όσο εις βάρος είναι στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι, άλλο τόσο εις βάρος είναι και στη Γερμανία που πάει σε εκλογές, και άλλο τόσο εις βάρος θα είναι και στη Γαλλία, και άλλο τόσο εις βάρος θα είναι. Υπάρχει κι άλλο μια παράμετρος που δεν υπολογίζει κανένα σχεδόν και δεν την ακούω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η Ιταλία. Η οποία η Ιταλία σαν μέγεθος είναι μεγάλο και αυτή έχει πρόβλημα. Και υπάρχει κι άλλο, ο χρόνος είναι εις βάρος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Brexit, για την Βρετανία. Ούτε αυτά έχουν τελειώσει. Λέγανε ότι θα έπρεπε να είχαν τελειώσει το Σεπτέμβριο, μα πιάσαμε ήδη 17. Ο χρόνος λοιπόν είναι εις βάρος ή ο χρόνος τεντώνει, ξεχυλώνει. Τον τραβάμε προκειμένου να βρεθούν συμφωνίες οι οποίες θα είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου. Πάντως δεν βλέπω κανένας να αντιδρά στην γερμανική επιρροή συνολικότερα και τις θέσεις που έχει. Είμαστε σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, κύριε Χιμάρα. Εμένα αυτή είναι η άποψη και η εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί. Και αν η Ιταλία είναι μεγάλο μέγεθος ή η Γαλλία ή όποια άλλη, δεν φαίνεται να αντιδρά. Είναι πολύ μεγάλο μέγεθος η Αμερική και η εκλογή του νέου Προέδρου της Αμερικής. Το οποίο μπορεί να αλλάξει. Νομίζω θα είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Τραμπ, του Σόιμπλε.
Ναι. Απειλεί τους πάντες και τα πάντα, έτσι. Μάλιστα με επίσημα δημοσιεύματα από τις εφημερίδες. Θα σας διαβάζω τώρα τίτλο που έχω μπροστά μου. Βόμβα Τραμπ. Θαυμάσιο, λέει, το Brexit. Ναι. Θαυμάσιο το Brexit. Θυμηθείτε, πριν από ένα εξάμηνο περίπου που είχε γίνει και εδώ στο δικό σας το κανάλι, το είχαμε συζητήσει και είχα πει τότε ότι όταν όλοι λέγανε ότι θα δείτε τι θα πάθει η Αγγλία και έλεγα ότι μην την βλέπετε σαν Αγγλία αλλά δέστε τη σαν Βρετανική κοινοπολιτεία και ανατρέξτε να δείτε ποια είναι τα κράτη που έχουν αγγλικό διαβατήριο και τότε θα καταλάβετε ποιοι μιλάνε και γιατί μιλάνε. Σας διαβάζω άλλον ένα τίτλο. Το Λονδίνο απειλεί να γίνει φορολογικός παράδεισος αν δεν πάρει όσα θέλει από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία, το Λονδίνο, θα χρησιμοποιήσω και εγώ τη δικιά σας έκφραση, δεν παράγει, αλλά έχει τις υπηρεσίες. Και πέστε μου, εάν κάνουν οτιδήποτε, τι θα πάθει η Αγγλία, δηλαδή θα φύγουν οι εφοπλιστές από την Αγγλία, δηλαδή το Ιλάρκο. Το είναι άλλο φορολογικό και κοινωνικό dumping, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Αγγλία, αν δεν περάσει είναι αυτά που άλλη θέλει. Οικονομία, σωστά. Και μπορεί να παίζει αλλιώς. Το σιδηρονικέλιο είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν Αγγλίας. Πήγαμε στα δικά μας, αυτό είναι το καλό τώρα. Άρα λοιπόν, σαν μέγεθος και σαν η Αγγλία, η Βρετανική κοινοπολιτεία, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ούτε κάποιος να το κυβιάσει, αλλά και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καθίσουν και να βρουν μία λύση. Είναι μεγάλο το μέγεθος και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας στους λαούς των κρατών που συμμετέχουν σε αυτήν. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, αυτό γίνεται και στην Ισπανία, αυτό γίνεται και στην Ιταλία. Αλήθεια είναι αυτό, σωστά το λέτε. Θα πρέπει λοιπόν, δεν μπορεί να ευημερεί ένα κράτος. Υπάρχει μια εισήγηση προς την Γερμανία. Αλλά συμβαίνει όμως. Ότι έχει μεγάλο. Συμβαίνει και φαίνεται μεγάλο πλεονάσμα. Οι ευρωπαϊκές χώρες οι υπόλοιπες δεν μπορούν να το επηρεάσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν τη στρατηγική. Είναι γερμανοκεντρική η οικονομική, φορολογική πολιτική στο σύνολο της Ευρώπης πλέον. Και δεν μπορούν να την αλλάξουν. Θα αναγκαστούν να βρεθούν νέες ισορροπίες. Η παγκοσμιοποίηση είχε αυτό το πρόβλημα. Ότι πλέον δεν μιλάμε τοπικά για Ευρώπη, για Αμερική και αυτό και θα πρέπει να βρεθούν οι νέοι συσχετισμοί και η νέα ιεράρχηση, η οικονομική ιεράρχηση των κρατών στο παγκόσμιο στερέωμα. Αυτό ακόμα δεν έχει βρεθεί, η ισορροπία αυτή δεν έχει βρεθεί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ευρωμάρκο, όπως εύστοχα είπε ένας συνομιλητής μας, κύριε Χιμάρα, σωστό. Και αυτές οι ισορροπίες δεν έχουν αλλάξει και μας κουνάει και το δάχτυλο και λέει ότι αν δεν είναι και το δουνουτού θα πάρουμε σκληρότερα, λέει, μέτρα για την Ελλάδα. Εννοείται, όπως το είπατε τώρα, το ευρωμάρκο, εγώ το αντιλαμβάνομαι, ότι εάν θα φτάσουν εδώ στο σημείο οι ίδιοι οι Γερμανοί... Εδώ πάλι και η ανεργία είναι στο 4% και εδώ έχει φτάσει σχεδόν 25% τώρα. Οικειοθελώς οι ίδιοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ναι, γιατί εμείς έχουμε ευρωδραχμή εδώ. Αυτοί έχουν ευρωμάρκο, εμείς έχουμε ευρωδραχμή. Άρα επαναλαμβάνω ότι επειδή γνωρίζουμε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν μπορεί να διώξει κανέναν και να σταματήσουν να τρομάζουν τον ελληνικό λαό ή τον ιταλικό ή οποιονδήποτε, η μόνη δυνατότητα που δίνει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό της είναι ένα κράτος οικειοθελώς να αποχωρήσει όπως η Αγγλία. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η Γερμανία έχει αυτή τη δυνατότητα να αποχωρήσει η ίδια. Δεν μπορεί να διώξει τους άλλους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως, πολιτικό ατύχημα είπατε δεν βλέπετε. Εσείς όλα θα κυλήσουν έστω με καθυστέρηση, κύριε Χιμάρα, θα κλείσει η όποια αξιολόγηση, δεν έχουμε τίποτα εκλογές μέσα στο 17. Όχι, δεν θα έχει εκλογές και όπως το βλέπω εγώ είναι ότι από τώρα και στο εξής ο χρόνος κυλάει υπέρ της Ελλάδας και υπέρ της Ιταλίας, υπέρ του Νότου και εις βάρος πλέον της Γερμανίας. Πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος. Δηλαδή διαβάζω εδώ για τα πλεονάσματα της Γερμανίας. Υπήρξε οδηγία και την οποία είπαν, δεν την αποδεχτήκαν οι ίδιοι οι Γερμανοί. Ναι. Δηλαδή να έχει 4, όπως είπε ο Γιάννης προηγουμένως, να έχει 4% ανεργία η Γερμανία τη στιγμή που είναι γενικός στην υδρόγειο νούμερο ένα προορισμός των προσφύγων. Έτσι. Ναι. Να ξοδεύουν 2,7% παραπάνω από τα προβλεπόμενα για να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό και να συνεχίζουν να έχουν 16 δις πλεόνασμα. Τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες χώρες πονάνε, παρά το γεγονός ότι υπερκαταναλώνει για να μπορεί να ανταπεξέλθει η Γερμανία, πάλι να είναι πάνω σε όλους τους δείκτες. Και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη να πονάει. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι η Γερμανία είναι μια χώρα που παράγει.
σιγά σιγά οι άλλες χώρες που παρήγαγαν έχουν στραγγίξει, δηλαδή έχουν κλείσει οι βιομηχανίες τους, με αποτέλεσμα να πηγαίνει στην... Μεθόδευσαν το κλείσιμο οι Γερμανοί. Ναι, εγώ δεν θέλω να το πω έτσι. Το λέω εγώ, θα δεν χρειάζεται να το πω. Εσείς καλά κάνετε και πολύ σωστά τοποθετήσετε, κύριε Χιμάρα. Θα δεχτώ ότι ήταν η παγκόσμια λειτουργία, η οικονομική λειτουργία έφερε τα πράγματα εδώ. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν να δημιουργείται μιας φύσης μονοπόλιο σε μερικά προϊόντα από τη Γερμανία προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μονοπόλιο σε όλα είναι. Πλέον, αυτό είναι προς όφελος της Γερμανίας. Γι' αυτό και υπήρξε και η οδηγία ότι εφόσον έχετε τόσο υψηλά πλεονάσματα θα πρέπει να προβείτε σε αναδιανομή, την οποία δεν αποδέχτηκαν. Εδώ τα βάζουν με το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι η Ελλάδα και λειτουργούν συνεχώς τιμωρητικά. Πώς περιμένουμε να πάνε παραπέρα? Τέλος πάντων, κύριε Χιμάρα, θέλω να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στο θέμα της Λάρκο που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Η τελευταία συμφωνία, πώς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε? Εννοείται, επειδή έχει πολλά θέματα η Λάρκο. Να μιλήσουμε καταρχήν για την αλλαγή της τιμής της ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ. Ναι. Εννοείται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο το δουλεύαμε ήδη 1,5 χρόνο, εμείς που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λάρκο. Υπήρξε πάρα πολύ αγώνας και μέσα στις γιορτές αυτός κορυφώθηκε μεταξύ των δύο διοικητικών συμβουλίων, το Διοικητικό Συμβουλίο της ΔΕΗ και το Διοικητικό Συμβουλίο της ΛΑΡΚΟ. Καταρχήν, ποια είναι η πραγματική απόφαση? Θα σας πω, γιατί δεν είναι ακόμα... Ανακοινώσιμη. Όχι. Θα μιλήσω και θα πω ποιο είναι. Θα το εξηγήσω ακριβώς, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Η τελική συμφωνία για την οποία είμαστε υπερήφανοι επιτεύχθηκε μέσα την 3 Ιανουαρίου του 2017, στην τελευταία συνεδρίαση και των δύο διοικητικών συμβουλίων σε ανοιχτή γραμμή. Τότε λοιπόν... Που λέει τι? Θα σας πω τώρα. Η μεγαβατόρα ήταν στο 58, πείτε μας την είδηση πρώτα. Η μεγαβατόρα, με τη γλώσσα της δημοσιογραφίας, πάμε από το τέλος προς την αρχή. Ωραία. Το διδάσκαμε στη σχολή. Τώρα πρέπει να πούμε τις ειδήσεις στον κόσμο. Να το εφαρμόσουμε. Και λοιπόν, μετά να τις εξηγήσουμε. Από το 58 στο 37. Στο 37. Στο 37, για να καταλάβει όχι ο φθιωτικός, ο ελληνικός λαός, γιατί είναι 5 νομοί η Λάρκο και είναι 14.500 αφημοί, τι συμφωνία επιτεύχθηκε, δηλαδή ωραία, πόσο καλή ήταν. Αφήστε με να κάνω τα ερωτήματα για να το πάμε κατανοητά. Όμως, λεπτά, η συμφωνία αυτή είναι... Από το 58 πήγε στο 37. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Από το 16... Πολλοί μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για εξομοίωση με την τιμή στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Η τιμή εκεί πόσο είναι? Είναι λίγο μικρότερη. Πόσο είναι? Είναι της τάξης του 53-54, αλλά όμως δεν είναι τα ίδια... Δεδομένα. Χαρακτηριστικά. Τα ίδια δεδομένα. Μάλιστα. Θα εξηγήσω το λόγο πρώτον. Τι υποχρεώσεις έχει σήμερα η Λάρκο με την τελευταία συμφωνία απέναντι στη ΔΕΗ? Μιλάμε για αυτή που κάναμε. Για την τελευταία και συμφωνία. Η οποία είναι από το 6, από μια πρώτη. Γιατί εισπράξαμε δυσαρέσκεια από τους συνδικαλιστές. Μέχρι το 20. Οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να δίνουμε και 3,5 εκατομμύρια στη ΔΕΗ σύμφωνα με τη συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι η τιμή μειώθηκε, έτσι. Η τιμή που είπα είναι η καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ και μακάρι να τρίχαν κάνει κι άλλοι. Αλλά για να καταλάβετε το θέμα, υπάρχουν τρία διαστήματα. Εμείς ήρθαμε τώρα. Ήτανε το ένα διάστημα ήταν 10-13, το οποίο μέσα στο 17 Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα εκδοθεί η απόφαση της υπερδιαιτησίας, στην οποία απαιτούμε, έχουμε ζητήσει μάλλον, ζητάμε την ίδια τιμή με το αλουμίνιο που είπατε προηγουμένως. Σωστά. Αυτό σαν πίεση ήταν που έφερε αυτή την καλή συμφωνία από το 16 μέχρι το 20. Και θα χρησιμοποιήσατε δηλαδή την τιμή στο αλουμίνιο της Ελλάδας για να επιτύχετε την καλύτερη συμφωνία. Μπράβο. Και υπάρχει και ένα διάσημα, μισοδιάστημα. Πετυχημένη στρατηγική. Το οποίο είναι από το 13 στο 16 και το οποίο θα έρθει μετά ως κενό και θα έχουμε δύο καλές τιμές. Η μία θα είναι στο 10-13 και η άλλη θα είναι 16-20. Οπότε υποχρεωτικά θα ξανακαθίσουμε και θα ξανασυνεδριάσουμε και στο τραπέζι και θα υπάρξει μια συμφωνία και για το μισοδιάστημα. Επειδή άρα, λένε οι περισσότεροι. Επί της ουσίας πρέπει να μας βοηθήσετε γίνει... να καταλάβει ο κόσμος. Αυτά είναι εξειδικευμένα πράγματα τώρα. Να καταλάβει ο κόσμος. Στο 37 λοιπόν, από το 58 στο 37. 18 εκατομμύρια ανά έτος. Με τι υποχρεώσεις? Θα σας το πω τώρα. Φέρνουμε στη Λάρκο μια μείωση εξόδων 18 εκατομμύρια ανά έτος. Με τι υποχρεώσεις? Τη στιγμή που η ΔΕΗ. Η Λάρκο στη ΔΕΗ χρωστάει 300 εκατομμύρια. Πόσα πείτε το πάλι, 300, έτσι. 300, ναι. Και εμείς φέρνουμε ανά χρόνο
18 εκατομμύρια για να δείτε το πόσο σημαντική ήταν η συμφωνία. Ήταν πολύ σημαντική. Πείτε μας λίγο, προβλέπει η συμφωνία να δίνει κάποιο μηνιαίο ποσό η Λάρκο στη ΔΕΗ? Προβλέπει. Και εδώ πέρα είναι 3,5 εκατομμύρια. Προβλέπει. Έχει προβλεφτεί και η αδυναμία όσο δεν είναι καλή η τιμή στο σιδηρονικέλιο που είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Και ερχόμαστε και έχουμε βάλει στη συμφωνία έναν όρο ότι θα δίνουμε περισσότερα όταν θα μπορούμε, εφόσον πιάσουμε την τιμή 14.000. Πολύ το 14.000 ήταν δολάρια στον μετρικό... Επιβεβαιώστε μου το 3,5 σας παρακαλώ. Είναι 3,5 εκατομμύρια το μήνα. 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια το μήνα. Αλλά όμως υπάρχει άλλο ένα σημαντικό, αφήστε να το πω. Γιατί έφερε. Εάν δεν έχει άλλο ένα να τα δώσει, τι κάνει? Έφερε άλλο ένα επιπλέον όφελος, αυτό που θα πω τώρα, στη Λάρκο, 10%. Και ήταν η δικιά μου η τελευταία πρόταση που έκανα όταν είμαστε στα διοικητικά συμβούλια. Επειδή το σιδηρονικέλιο διαπραγματεύεται σε δολάρια και το ΙΔΕΗ είναι σε ευρώ, αλλάξαμε το νόμισμα και πήγαμε από δολάρια, 14.000 που ήταν ο δείκτης από δολάρια, το πήγαμε σε ευρώ. Αυτό από μόνο το φέρνει άλλη μία απομείωση αυτή τη στιγμή υπέρ της Λάρκο της τάξης του 14% που είναι η ισοτιμία των δύο νομισμάτων. Άρα λοιπόν... Κύριε Χιμάρα, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε το βασικό ερώτημα. Η Λάρκο όπως είναι σήμερα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα μιλούσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι για πολύ λίγα ταμιακά διαθέσιμα. Όπως είναι η τιμή του σιδηρονικελίου σήμερα και σύμφωνα με τις καινούργιες υποχρεώσεις, μπορεί η Λάρκο να τα βγάλει πέρα? Είναι βιώσιμη? Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα πρόβλημα, διότι η τιμή είναι χαμηλή. Η απόσβεση σε ό,τι αφορά, δηλαδή το οριακό κόστος, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω οικονομικό όρο, το οριακό κόστος ήταν 14.000. Τον έχουμε πάει αυτή τη στιγμή μετά από διορθωτικές κινήσεις στο 13 και πηγαίνουμε να κλειδώσουμε κοντά στο 12. Καταλαβαίνετε, εφόσον λοιπόν το σιδηρονικέλιο διαπραγματεύεται κοντά στο 11, υπάρχει ακόμα ένα κενό. Άραστε. Αλλά σαν χρηματιστηριακό προϊόν όλα τα μέταλλα κάνουν κύκλο. Είναι κρατάμε ζήτημα... την πολύ σημαντική συμφωνία, κύριε Χιμάρα. Από το 58 στο 37, αυτό έχει αξία τώρα να δούμε. Πολύ σημαντική συμφωνία και νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι προσπάθησαν και σε εσάς που προσπάθησαν και κατάφεραν μια τέτοια συμφωνία. Και επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, πρέπει να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Εγώ υπόσχομαι σε όλους τους εργαζόμενους της Λάρκο ότι θα συνεχίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την εταιρεία βιώσιμη. Αυτό έχει σημασία έτσι ώστε να μην υποστούν την κατάρρευση. Ωραία, σας ευχαριστούμε κύριε Χιμάρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χιμάρα. Καλή χρονιά. Να είστε πάρα καλά. Πολύ. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές. Να είστε καλά κύριε Χιμάρα. Γιώργος, ευχαριστώ.